θα μας δείχνει ο κύριος Σπυρόπουλος μια φιγούρα, τον Τούρκικο Καραγκιόζη. Αυτός εδώ που βλέπετε είναι ο Καραγκιόζης, τον οποίον έχουν στην Τουρκία. Ο Τούρκος. Πείτε μας διαφορές. Παπούτσα, φοράει παπούτσα με φιωγκάκια. Φοράει ρούχα ωραία γιατί έπαιζε για τους πλούσιους. Εσατήριζε τους φτωχούς, τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό επέθανε ο Καραγκιόζης στην Τουρκία εδώ για 150 χρόνια. Επεζόταν Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Αίγυπτο και είχε σβήσει. Και εδώ στην Ελλάδα είναι 150 χρόνια και είναι σε τέτοια ακμή τώρα που όπου πάμε σε όλα τα φεστιβάλ του κόσμου παίρνουμε το πρώτο βραβείο. Ο Τούρκος Καραγκιόζης πεζόταν στα σαλόνια στην Τουρκία. Ο Τούρκος Καραγκιόζης πεζόταν στα σαλόνια, ποτέ μυστήριο. Γελάγαν οι πασάδες και αρχοντάδες και αυτός εσατήριζε τα πάντα. Οπότε ας είναι αυτός ο Καραγκιόζης Τούρκος, γιατί είναι ο δικός μας. Γιατί είναι εξυπόλυτος του δικός, γιατί είναι ο λαός εδώ. Μα το ξέρω, αυτό λέω. Οπότε να είναι άλλος ο Καραγκιόζης εκείνος που είναι Τούρκος και άλλος ο Έλληνας ο Καραγκιόζης. Η UNESCO βάφτισε τη φιγούρα του Καραγκιόζη ως τουρκική. Δηλαδή τη δίνει εντός εισαγωγικών τουρκική υπηκότητα. Στη φιγούρα, όχι στην έννοια κατά. Πάντως, Άρη, και ο Πρωθυπουργός ακριβώς αυτό είπε, ότι είναι άλλος, ας έχουν οι Τούρκοι το δικό τους Καραγκιόζη και ας έχουμε και εμείς οι Έλληνες το δικό μας. Βέβαια, κατόπιν εορτής αυτό, κύριε Πλεύρη, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, γιατί. Λένε ότι το πήραμε εμείς από τους Τούρκους. Η σκιά παρουσιάστηκε στην Κίνα. Από την Κίνα εξαπλώθηκε και πήγε Περσία, έφτασε μέχρι την Αίγυπτο. Το θέατρο σκιών, λέτε. Πέσα τον Καραγκιόζη. Και οι Τούρκοι το πήραν όταν καταλάβανε το Βυζάντιο, καταλάβανε και την Αίγυπτο, πήραν από τους Αιγύπτιους τον Καραγκιόζη. Και εμείς τον πήραμε από τους Τούρκους, αλλά τον πήραμε εξαθλιωμένον, με ένα έργο. Και εμείς τον έχουμε κάνει τώρα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, για τα παιδιά τα πάντα. Το δικό μας θέατρο είναι θέατρο. Έτσι είναι, κύριε Σπυρόπουλε. Τι λέτε, έτσι, κύριε Πλεύρη, γι' αυτό. Κοιτάξτε, γίνεται εδώ πέρα, έχει δύο διαστάσεις. Μία διάσταση είναι ο συμβολισμός, γιατί ο Καραγκιόζης, κάποιοι θα πούνε, είναι λόγος να ασχολούμαστε. Ο Καραγκιόζης αλίμονο, ήταν το σύμβολο του ελληνικού έθνους επί τουρκοκρατίας και μάλιστα, άμα δούμε το θέατρο σκιών, έχει κάποιους συμβολισμούς. Λόγου χάρη, ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι. Αυτό πεζότανε επί τουρκοκρατίας. Για και να άφηνε το μηνύματα, υπονοούμενο, ακριβώς, το μήνυμα. Ότι κάποτε θα χτυπηθεί το καταραμένο φίδι. Ο Χατζιαβάτης είναι αυτός που έχει προσκυνήσει τους Τούρκους. Συγγνώμη, το καταραμένο φίδι ήταν τα κράτη που τα εξεφοδούλωνε, τα ελευθέρωνε. Ακριβώς, ελευθέρωνε τα κράτη. Τώρα, ο Χατζιαβάτης ήταν αυτός που είχε προσκυνήσει κατά κάποιον τρόπο τους Τούρκους. Μπράβο, ο Καραγκιόζης ήταν ο Έλληνας που με την πονηριά του προσπαθούσε να επιβιώσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μπαρμπαγιώργος ήταν ο δυναμικός ο Έλληνας που το βλέπανε τότε οι Έλληνες επί τουρκοκρατίας ότι υπήρχε και ο Μπαρμπαγιώργος που θα βαρούσε και μια σφαλιάρα και τους άρεσε. Και μέσα από τη σάτυρα κατάφερνε ένα ολόκληρο έθνος να παίρνει κάποια ψήγματα τόνωσης του ηθικού. Και αυτή λοιπόν έκανε η διάσταση. Έκανε τεράστια δουλειά ο Καραγκιόζης. Η διάσταση αυτή είναι ως προς το κομμάτι γιατί είναι ένα συμβολισμός που έπρεπε να δώσουμε μια μάχη. Το λυπηρό στην υπόθεση είναι. Γιατί άκουσα και αυτό που είπε και τον Πρωθυπουργό. Πήγε μήπως η Ελλάδα να διεκδικήσει τη δική της φιγούρα δεν του Καραγκιόζη. Όχι, δεν η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι όταν η ελληνική εξωτερική πολιτική σε ένα τέτοιο θέμα, που κάποιος μπορεί να πει είναι απλό, είναι απούσα, πώς θα χειριστεί άλλα πολύ σημαντικά θέματα. Και να πούμε ότι ο Καραγκιόζης ως έννοια κατά κάποιον τρόπο, όχι θέατρο σκιών, αλλά ως έννοια αναφέρεται από τον Όμηρο που είναι ο Θερσίτης. Ο οποίος ήταν αυτός που έβγαινε και κατά κάποιον τρόπο ήταν ο γελοτοπιός. Με την έννοια βέβαια του Τούρκικου Καραγκιόζη, όπως είπε πριν ο κ. Σπυρόπουλος. Αλλά υπάρχει στην ελληνική παράδοση αυτή η έννοια. Και εγώ θέλω να σταθώ κυρίως και το λέω στο συμβολισμό, τη δύναμη που έδινε στο έθνος να αισθάνεται ότι μέσα στην τουρκοκρατία μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους Τούρκους. Έχουμε τον Μπαρμπαγιώργο που θα τους χτυπήσει. Έχουμε τους γραμματιζούμενους που τους ειρωνευόμαστε λίγο. Το Νιόνιο και όλους αυτούς που ήταν από τη Ζάκυνθο, η Επτανήση και τους ηρωνεύεται ο λαός σαν γραμματιζούμενος και είναι και ο υποτακτικός των Τούρκων, ο Χατζιαβάτης που πάντα πηγαίνει με σκυμμένο το κεφάλι ό,τι του πούνε. Ο Διονύσιος ήταν Επτανήσιος
Και δεν τολμούσαν να τον πειράξουν οι Τούρκοι. Ναι, ναι, αλλά λέω ότι τον ηρωνευόντουσαν. Λέω τον ηρωνευόταν ο λαός λόγω του ότι ήταν γραμματιζούμενος. Έτσι, αυτό. Εσείς, κύριε Ρωμανιά, που θα μεγαλώσατε και με Καραγκιόζη, όπως όλοι μας ούτως ή άλλως, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, έχω να σας πω, και των παιδαγωγών, το θέατρο σκιών, και γι' αυτό και διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια και τα παιδαγωγικά τμήματα. Και μάλιστα και εγώ έχω κάνει ειδικότητα στο θέατρο σκιών. Και ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα ερχόταν, κύριε Ρωμανιά, αυτή η μέρα που θα ήταν Τούρκος ο Καραγκιόζης. Ναι. Όταν όλα τα Ελληνόπουλα μεγαλώσαμε με αυτό και όλοι ως ερασιτέχνες καραγκιοζοπαίκτες κάναμε μόνοι μας το θεατράκι μας. Ναι, ακριβώς, και δείχνει, ας πούμε, όλη αυτή την διαδικασία που την περίοδο της τουρκοκρατίας η Ελλάδα προσπαθούσε να τονώσει το ηθικό της, δημιουργώντας αυτή την ιστορία. Και να υπάρχει μια εθνική παράδοση γύρω από αυτό το θέμα. Το τραγικό στην ιστορία είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία της συζήτησης στην UNESCO φαίνεται ότι η Ελλάδα ήταν παταγωδός απούσα. Φαίνεται ότι δεν πήγε καθόλου. Άλλα κράτη και να διεκδικήσει. Δεν πήγε καθόλου. Άλλα κράτη. Υπάρχουν άλλα κράτη που το διεκδικούν, το κέρδισε η Τουρκία. Αυτό. Φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ήταν καν στον κατάλογο των κρατών που το διεκδικούσε. Που το διεκδικούσε, αυτό είναι το απίστευτο. Και δεν έχει έναν άνθρωπο μέσα να ενημερώσει το ελληνικό κράτος ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Η Ελλάδα με τέτοια. Αλλά μην φεύγουμε και μακριά. Εδώ μας λέει ο άνθρωπος ότι δεν τους βοηθάει. Άστε την υπηκότητα. Εδώ λέει ότι πεθαίνει το θέατρο σκιών. Διότι μπορεί να χρηματοδοτούνται κάτι απίθανες μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι προάγουν τον πολιτισμό και δεν χρηματοδοτείται, δεν χρηματοδοτείται το θέατρο σκιών. Αυτό που μας είπε, για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Σπυρόπουλε, και μακάρι ο κύριος Γερουλάνος να σκύψει πάνω σε αυτό. Ναι, να μιλήσω για τον Καραγιώρης. Στην Τουρκία ο Καραγιώρης έχει σβήσει 150 χρόνια. Τώρα τελευταία τα 20 χρόνια που εμείς πέρασαμε, όπου παίρνουμε στο εξωτερικό με το Μακαρί, το Σπαθάρι, παίρναμε τα πρώτα βραβεία σε όλα τα φεστιβάλ. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας βρήκε έναν τάφο του Καραγιώζη, το μεγαλώσανε, επιχορηγούνε και πέσανε τα γκόλια και προσγκόλια των καραγιοζοπαιχτών που δεν ξέρουν ούτε να κουνήσουν τη φιγούρα, αλλά δεν παίζουν τίποτα. Όλο χορό τουρκικό, οι φιγούρες χορεύουν όλο τσιφτιτέλια, τίποτε άλλο. Δεν έχουν έργο να παρουσιάσουν. Και παρόλα αυτά, γιατί πήρε την ιστορία. Εμείς παρουσιάζουμε την ιστορία μας μέσα στο Καραγκιόζη, έτσι δεν είναι, κύριε Πλεύρη? Αυτό είναι. Εμείς Αττιλάοι έχουμε παρουσιάσει ολόκληρη τη μυθολογία, ολόκληρη το Βυζάντιο. Φυσικά. Αυτό ακριβώς. Μα ιστορία μαθαίνουν τα παιδιά, κύριε Σπυρόπουλε, μέσω του Καραγκιόζη, με τον πιο αγνό τρόπο και με τον τρόπο που μένει και μένει και στην ψυχή, όχι μόνο στο μυαλό, σαν γνώση. Ναι, αποτελεσματικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, αποτελεσματικό τρόπο. Ακριβώς, μια αλυσίδα. Πραγματικά ο Μακαρίτσος Παθάρης, άμα το ευτυχώς από τη μια που δεν το ζήσε αυτό. Ναι, και είναι αυτό που σας λέω, δηλαδή, γιατί και το θεωρώ ότι η Τουρκία είχε τη σκοπιμότητα σε αυτό και πέθανε και ο Καραγκιόζης στην Τουρκία. Γιατί πέθανε? Γιατί ακριβώς είχε συνδεθεί ο Καραγκιόζης. Όχι μόνο, προσέξτε, πέθανε. Γιατί είχε. Ο Καραγκιόζης πήγε σκοτωτό. Το σκότωσα, λες. Ναι. Ναι. Είχε συνδεθεί με όλον αυτόν τον ελληνισμό που ήθελε να κοροϊδεύει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρώτα το Καραγκιόζη, λέει η ιστορία η τουρκική, ότι έλεγε αστεία που φαινόταν να τσαβεί και τον σκότωσε ο Πασάς. Μπορούσε ο Πασάς να σκοτώσει τον Τούρκο Καραγκιόζη? Ήταν Έλληνας και τον σκότωσε. Προφανώς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Το μόνο θετικό που μπορεί να μείνει από την κουβέντα μας. Να μας πει που βρίσκεται για να πηγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά. Να βοηθάει τους Καραγκιόζηδες. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Σπυρόπουλε, πείτε μας που βρίσκεστε. Να βοηθάει τους πεσάζοντες να σταματήσουν πλέον. Άμα σας πω ότι κάναμε στον Γκάζι μία έκθεση και πήρανε 300.000 ευρώ αυτοί που την κάνανε, δεν λέω πήγε. Αυτά είναι. Εγώ και ο Σπαθάρης, ο Μακαρίτης, πήραμε από 300 ευρώ την παράσταση. Φαντάσου. 300.000. Πού πήγανε τα 300.000? Αχ, κύριε Σπυρόπουλο, μαζί με τα άλλα πήγαν. Την τάφη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μαζί με τα άλλα. Εγώ έτσι μου λένε, δεν δικαιούσε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπυρόπουλο, και ελπίζουμε να εισακουστείτε. Είναι στους Αγίους Αναργύρους, απλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σπυρόπουλε. Ελπίζουμε πραγματικά να εισακουστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και να κρατήσουμε τον δικό μας Καραγκιόζη, τον Έλληνα. Έστω αυτό. Έτσι όπως τον έχουμε μάθει από τους γονείς μας, από τους καραγκιοζοπαίχτες. Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ρωμανιά που ήταν και σήμερα κοντά μας. Μας διαφωτίζετε κάθε φορά. Βέβαια, δεν μας λέτε πάντα ευχαριστώ. Μας ανοίγετε τα μάτια, αλλά μας στεναχωρείτε. Εγώ με πονοκέφαλο φεύγω από εδώ κάθε μέρα με όλα αυτά. Με όλες τις πληροφορίες. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια. Τώρα, αν η αλήθεια είναι πικρή, δεν είναι δική μου ευθύνη. Δεν μπορώ δηλαδή αυτή τη στιγμή να μην επισημάνω ότι πριν από μία εβδομάδα ψηφίσαμε νόμο και πριν ο νόμος δημοσιευτεί καν στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, τον αλλάζουμε. Αφήστε κύριε Ρωμανιά. Παγκόσμιες πατέντες κάνουμε στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Πλεύρη. Τα φιλιά μας στην κορούλα σας. Και στο γιο σας. Λοιπόν.